Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για την τοπική Νέα Δημοκρατία και είναι μια ξεχωριστή ημέρα γιατί είναι η πρώτη ουσιαστικά εκδήλωσή μας που γίνεται με κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Πρώτη συνθήκη ότι για πρώτη φορά θα μπορούμε να πούμε στους καλεσμένους μας ότι τους καλωσορίζουμε στην γαλάζια Κρήτη, στο Μπλε Ηράκλειο. Για πρώτη φορά θα έχουμε δύο εκπροσώπους του νομού μας στο κυβερνητικό επιτελείο, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Λευτέρη τον Αβγιανάκη, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον Μάξιμο τον Σενετάκη. Θα έχουμε καλεσμένο, επίσημο καλεσμένο, τον Μάκη τον Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας, ένα από τους άξιους υπουργούς, και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την ομιλία του, που πάντα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Βεβαίως, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας να γιορτάσουμε την έλευση του νέου έτους, έχοντας, μπορώ να πω, πετύχει τους στόχους μας που εδώ πέρυσι είχαμε θέσει όλοι μαζί. Καταφέραμε και πείσαμε τους Έλληνες την προηγούμενη τετραετία και τους πείσαμε για το πρόγραμμά μας του εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Και γι' αυτό το λόγο μας εμπιστεύτηκαν ξανά με την ψήφο τους, μας δώσανε μια ανανεωμένη εντολή να οδηγήσουμε τη χώρα στην προοπτική. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και έχουμε να τους πούμε ότι μαζί θα συνεχίσουμε να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Ο εχθρός μας είναι ο καλύτερός μας εαυτός και συνέχεια θα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Καλή χρονιά να έχουμε και καλή επιτυχία. Για την κοπή της πίτας της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης των μεταρρυθμίσεων, της παράταξης των μεγάλων επιλογών, της παράταξης που στάθηκε πάντα στη σωστή μεριά της ιστορίας. Στην παράταξη που σήμερα έχουμε την τιμή να ηγείται ένας σπουδαίος Ευρωπαίος πολιτικός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ο κόσμος της Κρήτης, του Ηρακλείου, έχει αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση σημαντικά. Τόσος κόσμος έχει πολύ καιρό να μαζευτεί σε κομματική εκδήλωση. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που θα σφίξουμε τα χέρια αυτών των ανθρώπων και να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια για τη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, εμείς στην επαφή δεν τη σταματάμε με τον κόσμο, είναι συνεχής, έτσι. Δηλαδή μπορείτε να τους ρωτήσετε κιόλας αν έχουν σταματήσει καθόλου, δεν σταματάνε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες εκλογές έδωσαν ένα εντυπωσιακό ποσοστό. Η Κρήτη όλη έγινε μπλε. Πρέπει να πω για μένα πολύ συγκινητικό. Το περίμενα μια ολόκληρη ζωή αυτό. Και είναι κάτι το οποίο χρωστάμε στον αγώνα πρωτίστως και κυρίως των Δημοκρατών, αλλά βεβαίως των συναδέλφων εδώ. Αλλά νομίζω ότι αυτή η νίκη πραγματικά είναι, οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο οργάνωσε και σκέφτηκε όλη την πρώτη κυβερνητική θητεία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στον τρόπο που, αν θέλετε, αντιμετώπισε αποτελεσματικά μια σειρά από ζητήματα. Αυτό αναγνωρίστηκε από τον κόσμο και γι' αυτό και πήραμε αυτή τη δεύτερη εντολή με αυτό το ποσοστό. Κύριε Υπουργέ, μεταρρυθμίσεις είναι μεταρρυθμίσεις και η επιλογή της κυβέρνησης για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Μεταρρύθμιση είναι σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά κρατώ εδώ το σημαντικό, ότι ενώ αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός με τη στάση του και την επιλογή του, δηλαδή ποιες επιλογές, πρώτον, ότι αποφάσισε να προωθήσει αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί αυτό είναι κάτι που το πιστεύει ο ίδιος και είναι κάτι το οποίο αποτελεί κυβερνητική πολιτική. Δεύτερον, έδωσε τη δυνατότητα σε όλους να εκφραστούν κατά συνείδηση στη Βουλή. Επομένως, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στο εσωτερικό μας. Τρίτο, πρότεινε ως, αν θέλετε, αυτό που χαρακτηρίζει αξιοπρεπή στάση, τη στάση της αποχής. Και βέβαια ακολουθήθηκε και μια εσωτερική διεργασία, οφείλω να σας πω υποδειγματική, προκειμένου να συζητήσουμε μεταξύ μας και με πολύ σεβασμό ο καθένας την άποψη του άλλου, να καταλήξουμε σε αυτό το θέμα. Άρα νομίζω ότι ο χειρισμός έχει γίνει με πολύ προσοχή και με πολύ σεβασμό, πολύ σεβασμό σε όλες τις απόψεις. Άρα πλέον το πρόβλημα το έχουν τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής. Κοιτάξτε, αυτό φαίνεται ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί οριζόντιες διαιρέσεις. Δηλαδή μαθαίνω ότι σήμερα συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ακούστηκαν
πολλές και διαφορετικές απόψεις. Βλέπετε ότι ακόμα και στην αριστερά υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Άλλη είναι η στάση του ΚΚΕ, άλλη είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά αμφιλεγόμενο. Δεν σας λέω κάτι καινούριο όμως. Τελευταία ερώτηση σε 5 μήνες ευρωεκλογές. Θα σκίσουμε. Θα γίνει χαμός. Θα πάμε πάρα πολύ καλά.